Γεια σας και καλωσορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Kaplan Boxing και σήμερα έχουμε άλλη μία αγαπημένη συνήθεια, τι άλλο από ένα smartwatch. Όμως πρόκειται για ένα smartwatch του οποίου η κατηγορία δεν έχει ξαναβρεθεί στο κανάλι μας, οπότε θα δούμε κάτι καινούριο για το κανάλι μας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο smartwatch και περισσότερα θα δούμε σε λίγο, διότι εσείς πρώτα, εάν δεν το έχετε κάνει, θα κάνετε ένα subscribe, θα πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα μας βίντεο και έρχονται πολύ καλά, πιστέψτε με. Πατήστε και like αν στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο σας άρεσε αυτό που είδατε. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας που τρέχει μέχρι τις 30 Ιουνίου για να διεκδικήσετε ένα από τα 13 ή και τα 13 δώρα τα οποία προσφέρει το κανάλι μας, το Kaplan Boxing, αλλά και το site μας, το coupons.com.cy. Περισσότερες πληροφορίες κάτω στην περιγραφή, στο αντίστοιχο link. Και πάμε να δούμε τι φέραμε για σήμερα. Οπότε το ανοίγουμε, το έχουμε φέρει από το Banggood και πρόκειται φυσικά για ένα smartwatch, το οποίο όμως είναι ιδιαίτερο, είναι πιο ακριβό από αυτά που συνήθως φέρνουμε, αλλά είναι πολύ value for money αυτή την περίοδο. Και ο λόγος είναι η τιμή του. Η τιμή του, αν μπείτε τώρα στο site του Banggood, που θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή, θα το δείτε γύρω στα 140 ευρώ. Εμείς όμως θα σας έχουμε κουπόνι που πιστέψτε με θα έχει ρίξει την τιμή πάρα μα πάρα πολύ πιο κάτω. Και για μια πρώτη ιδέα, πιο κάτω ίσως και από τη μισή τιμή. Ενδιαφέρον. Αυτό εδώ είναι λοιπόν, πρόκειται για το Z-Blaze Thor 5. Ένα smartwatch το οποίο έχει AMOLED οθόνη, έχει κάμερα 8 MP παρακαλώ, δέχεται κάρτα SIM για να λειτουργεί σαν τηλέφωνο και το ιδιαίτερο το οποίο έχει είναι Dual Chipset Technology, που σημαίνει ότι λειτουργεί σαν Android smartwatch, αλλά λειτουργεί και σαν απλό smartwatch για εξοικονόμηση της μπαταρίας. Όταν λέμε όμως απλό, πολύ απλό. Θα τα δούμε στην πορεία μόλις τα ανοίξουμε βέβαια. Να πω όμως από το ξεκίνημα το μειονέκτημά του. Όταν το χρησιμοποιείς σαν φυσιολογικό smartwatch smartphone, με την καρτούλα του και όλα αυτά, η διάρκεια του, μία μέρα. Όχι παραπάνω. Άρα τι κάνεις, το φορτίζεις κάθε βράδυ και την επόμενη μέρα το έχεις πάλι διαθέσιμο. Άρα δεν είναι ιδανικό για μέτρηση ύπνου εάν επιθυμείς να σου μετράει και τον ύπνο. Εντάξει, ξεκαθαρίζω από την αρχή για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Η μπαταρία του είναι στα 540 mAh και για όλες αυτές τις λειτουργίες τις οποίες έχει είναι μικρή. Άρα ένας μέσος χρήστης, πρόσεξε, μέσος χρήστης, όχι full καραχρήση, η μέση χρήση βγάζει μία μέρα. Αν το πιέσεις ακόμη παραπάνω, ούτε τη μέρα. Όμως, να το πω λαϊκά, κάνει τα πάντα και συμφέρει. Οπότε είπαμε, αν δεν σε νοιάζει να μετράς τον ύπνο σου, μόλις βρήκες ένα smartwatch το οποίο είναι τηλέφωνο, το οποίο σου καταμετράει τα βήματα, ας πούμε, καταμετράει τους καρδιακούς παλμούς, είναι Android, έχει Android 7, οπότε το χρησιμοποιείς καθαρά και σαν κινητό τηλέφωνο, αφού παίρνει και κάρτα SIM, έχει και Bluetooth call, γιατί συνδέεται και με Bluetooth, αλλά έχεις και την καρτούλα σου μέσα και το έχεις και το χαίρεσαι. Αυτό είναι λοιπόν το κουτί του, πρόκειται φυσικά για την Global έκδοση. Στο πλάι βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες, το λογότυπο και από κάτω θα δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Βγαίνει σε δύο χρώματα, σε μαύρο και σε μπλε. Εμείς φέραμε το μπλε γιατί στη φωτογραφία μας άρεσε περισσότερο και πάμε να τα ανοίξουμε. Να δούμε τι θα βρούμε. Ωραίο κουτάκι, μ' αρέσει. Ανοίγει και εύκολα. Εδώ είμαστε. Να και το μπλεδάκι που σας έλεγα. Το βλέπουμε έτσι σαν πρώτη εντύπωση. Η καμερούλα εδώ στο πλάι να προεξέχει. Βολεύει όταν θες να το κρατάς και να το ρυθμίζεις για να σου τραβάει τις φωτογραφίες ή και το βίντεο. Φυσικά μπορείς να κάνεις βίντεο κλήσεις
με αυτόν τον τρόπο, αφού είναι, πρόκειται για Android, οπότε μπορείς να έχεις το Skype σου, μπορεί να έχεις το Messenger που κάνεις βιντεοκλήση, μπορεί να κάνεις το Zoom, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, διότι είναι σαν κινητό τηλέφωνο. Μ' αρέσει η μπλε Στεφάνη, μ' αρέσει που επέλεξα το μπλε. Άλλο ένα μειονέκτημα, το οποίο όμως είναι αναγκαίο μειονέκτημα, είναι ότι τα λουράκια δεν βγαίνουν, διότι μέσα εδώ είναι και οι αντένες του για να λειτουργεί σαν smartphone. Εδώ μπαίνει η κάρτα SIM. Να αφαιρέσουμε όλα τα μη απαραίτητα. Στην οθόνη πάνω που τα έχει για προστασία, να το βγάλουμε. Είναι και καλά κολλημένο. Εδώ είμαστε. Να δω το smartwatch. Πώς είναι από αυτή την πλευρά. Από κάτω θα βρούμε τα πινάκια που έχει μαγνητικό καλώδιο για να φορτίζει και μπορώ να πω ότι είναι πολύ έτσι όμορφο βαλμένο και μπορείς και το φορτίζεις πολύ εύκολα με βάση το πώς έχουν βάλει τη διάταξη. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να αφαιρέσουμε και την κάτω πλευρά της ζελατίνας και να το δούμε καλύτερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, μάλιστα. Έχει κολλήσει αρκετά με αποτέλεσμα να αφήσει και σημάδια τα οποία θα τα καθαρίσουμε για να μην έχει όλο αυτό. Βλέπουμε το CE το οποίο υποδηλώνει ότι είναι εγκεκριμένο με όλα όσα πρέπει. Οι βιδούλες, εδώ πέρα η βιδούλα για να βάλεις την κάρτα SIM. Οι sensors που μετράνε, πάρα πολύ ωραία. Και αφού πλέον το έχουμε καθαρίσει, το βλέπουμε έτσι πιο καθαρά. Και από κάτω, εδώ με την κάρτα SIM, όπου θα ξεβιδώνεις αυτή τη βιδούλα και την τοποθετείς. Πάμε να δούμε λίγο και περιμετρικά, όπου έχουμε στα bezels εδώ πέρα να λέει camera call, χωρίς κάποιο κουμπί όμως. Ενώ από τα αριστερά, το κουμπί power και το κουμπί back, πάρα πολύ ωραία. Εδώ το λουράκι, το οποίο έχει αρκετές τρύπες, άρα μπαίνει σε αρκετά χέρια, είτε πιο μικρά είτε πιο μεγάλα. Πολύ καλό αυτό, μιας και δεν έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε το λουρί. Από κάτω βλέπουμε το ηχείο του, ενώ στα δεξιά το μικρόφωνο, όπου λειτουργεί και το τηλέφωνο ουσιαστικά εδώ στο smartwatch. Και πάμε λίγο στο κουτί να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Όπου αφαιρούμε και έχει μέσα δύο έξτρα κουτάκια, που τι θα βρούμε, μαντέψτε. Στο ένα κουτάκι θα βρούμε φυσικά ένα κατσαβιδάκι για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την κάρτα, να βάλουμε την κάρτα SIM με δύο έξτρα βιδούλες σε περίπτωση που χάσουμε τη βίδα που είναι οποία έχουμε. Πάρα πολύ ωραία, θα μας φανεί χρήσιμο για την τοποθέτηση της κάρτας SIM. Και από την άλλη πλευρά φυσικά θα βρούμε τον μαγνητικό φορτιστή, πάρα πολύ ωραία, όπου είναι αυτός εδώ, USB σε αυτό εδώ το πραγματάκι. Και πάμε να δούμε πώς εφαρμόζει. Εφαρμόζει από την πλευρά που είναι η κάμερα, που είναι και εδώ πέρα τα πινάκια, πάρα πολύ ωραία ακουμπά και βλέπετε πόσο ισχυρός είναι. Είναι ένα smartwatch το οποίο δεν το λες ελαφρύ και παρόλα αυτά μπορεί και το κρατάει στον αέρα. Πολύ ευχαριστημένος με αυτό το γεγονός, κάτι το οποίο μ' αρέσει ιδιαίτερα. Και αυτά έχει και το κουτί. Στην άκρη λοιπόν, να δούμε τι άλλο θα βρούμε στο smartwatch. Και αφού κάναμε την απαραίτητη φόρτιση για να το φέρουμε στο 100%, διότι μας είχε έρθει με 0%, πάμε να τα ανοίξουμε εδώ παρεούλα, να δούμε τι θα δούμε. Ξεκίνημα λοιπόν με ZBlaze, το λογότυπο. Ένα αρκετά όμορφο smartwatch, παχύ, αλλά λογικό με όλα αυτά τα οποία έχει μέσα, διότι μιλάμε για Android 7.1, CPU MTK6739, είναι quad-core με 2GB RAM και 16GB ROM παρακαλώ και εκπέμπει με 4G, δέχεται 4G καρτούλα για το ίντερνετ, φυσικά Bluetooth, φυσικά Wi-Fi, έχει ενσωματωμένο GPS, ναι, Bluetooth version παίζει από 4 και πάνω. Και πάμε να δούμε εδώ τις γλώσσες. Μας βγάζει ευθύς αμέσως στο μενού με τις γλώσσες, όπου έχει μια μεγάλη ποικιλία. Ωστόσο, από όλα αυτά που βλέπετε, δεν βλέπουμε τα ελληνικά. Δεν ξέρω αν θα πάρω κάποιο update και θα τα έχει. Προς το παρόν, θα προχωρήσουμε με τα αγγλικά, που είναι και το αρχικό.
Για το αν θα έχει ελληνικά θα το δούμε στο βίντεο των συμπερασμάτων, όπου θα το έχω ψάξει πλέον περαιτέρω, θα το έχω δοκιμάσει και θα ξέρω να σας δώσω ακριβείς απαντήσεις. Πάμε να περάσουμε τα στοιχεία μας για να κάνει και τις σωστές μετρήσεις. Οπότε να βάλουμε εδώ πέρα τα σωστά κιλά. Στη δική μου περίπτωση είμαστε εδώ, με το ύψος εδώ. Ας αφήσουμε ας κάνουμε το target μας 4.000, διότι τα 8 παρά είναι πολλά για μένα. Είμαι male, μια χαρά. Οπότε κάνουμε ένα confirmation και μας ζητάει να κάνουμε scan το QR code για να συνδεθούμε με το application. Αυτό θα το παρακάμψω τώρα, διότι θέλω να προχωρήσουμε, να δούμε το smartwatch και τα υπόλοιπα θα γίνουν με τα συμπεράσματα, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά. Πάμε να δούμε το smartwatch αυτό καθεαυτό τι μας προσφέρει. Εδώ είναι το αρχικό watch face το οποίο μας δίνει. Πατώντας παρατεταμένα θα βρούμε και άλλες επιλογές, όμορφες, αρκετές μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραία. Βάζει και δική σου φωτογραφία. Αν συνδεθείς και στο ίντερνετ σου έχει και άλλα watch faces τα οποία μπορείς να κατεβάσεις κατευθείαν στο smartwatch χωρίς το application, δεν χρειάζεται, είναι περιττό διότι είπαμε συνδέεται απευθείας μόνο του με Wi-Fi είτε με 4G. Έχει αυτό το ωραίο το κίτρινο, δεν είναι άσχημο. Στο μεταξύ βλέπετε πόσο ωραία μπαίνει όταν επιλέγεις κάτι, κάνει έτσι λίγο κυματισμό και επιλέγει, πάρα πολύ ωραία. Ας αφήσουμε για αρχή αυτό και βλέπουμε. Πάμε να δούμε τώρα τα μενού του. Καταρχήν αριστερά έχουμε τα notifications. Από πάνω θα βρούμε το μενού όπου έχει και λειτουργία πτήσης σε περίπτωση που είσαι σε αεροπλάνο, η Bluetooth συνδεσιμότητα, η κάρτα SIM την οποία άμα βάλεις στην αναγνωρίζει. Δεξιά θα βρούμε να ενεργοποιείται σηκώνοντας το καρπό μας, να είναι σε quiet mode ή σε κανονικό, το Wi-Fi του όπου το ανοίγουμε και συνδέεται με το ίντερνετ περνώντας φυσικά το Wi-Fi το οποίο υπάρχει, σύνδεση 4G μέσω της κάρτας SIM την οποία βάζεις, το Bluetooth σου, το ενεργοποιείς, έχει τρεις σκάλες φωτεινότητας, αυτό είναι και το πιο φωτεινό, βλέπετε πόσο πολύ πάει, αυτό είναι το λιγότερο και αυτό είναι το μέτριο, το οποίο και θα τα αφήσουμε νομίζω είναι ιδανικό. Εδώ ενεργοποιείς το θέση την οποία βρίσκεσαι για να μπορεί να είναι ενεργό το GPS το οποίο διαθέτει, καθαρίζεις όλο το background το οποίο μπορεί να τρέχει για να έχει πιο καθαρή μνήμη, πάρα πολύ ωραίο. Διαχείριση μουσικής, την οποία μουσική περνάς μέσα εδώ, μην ξεχνάς, έχεις 16 GB RAM και μπορείς και έχεις μουσική μέσα στο smartwatch σου για να το ακούς είτε από το smartwatch είτε με ακουστικά Bluetooth τα οποία μπορείς να συνδέσεις. Έχουμε δει στο προηγούμενο βίντεο, εάν δεν το έχεις δει, φέραμε τα Cosped Pop Buds, τα καινούργια Bluetooth ακουστικά της Cosped. Εκείνα σου λέει ότι μπορείς να συνδεθούν σε δύο συσκευές. Άρα μπορείς την προκειμένου να τα συνδέσεις και στο κινητό σου, αλλά και στο smartwatch το συγκεκριμένο, για να ακούς από όπου θέλεις. Καλό, καλό λέω εγώ. Και τέλος έχουμε τον καιρό, τον οποίο εφόσον συνδεθείς είτε μέσω του Wi-Fi σου, είτε μέσω του application του κινητού σου, θα σου έχει εδώ τα στοιχεία του καιρού. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Πάμε προς τα κάτω όπου θα βρούμε να μας λέει τα χιλιόμετρα τα οποία έχουμε διανύσει, τις θερμίδες αλλά και τα βήματά μας. Ενώ δίπλα τα βλέπουμε ανά εβδομάδα πως φαίνονται σε διάγραμμα. Αυτά. Πατώντας εδώ πέρα βλέπεις και σε μορφή γραπτή, σε γραπτή μορφή και σε διάγραμμα όπως είπαμε πριν. Εδώ πέρα ρυθμίζεις στόχους τους οποίους θέλεις να θέσεις ανά την ημέρα που μπορείς να, που θες να επιτύχεις. Okay, μια χαρά. Και τέλος πάμε δεξιά όπου θα βρούμε το κεντρικό μας μενού. Στο κεντρικό μενού λοιπόν βλέπουμε ότι μπορείς να βάλεις τα contact σου, να πάρεις το τηλέφωνό σου με μεγάλους ευδιάκριτους αριθμούς, όπως σου έχει και ιστορικό κλήσεων. Αυτά. Παρακάτω, τα μηνύματά μας τα οποία έρχονται στο smartwatch αφού έχουμε κάρτα SIM βάλει. Τα settings μας όπου ρυθμίζουμε τον ήχο, βλέπετε με πόση ένταση θέλουμε. Ρυθμίζεις το ringtone που θες να παίζει. Ας πούμε αυτό. Μουσικούλες, διάφορες ποικιλίες. Μεγάλη επιλογή,
Όλα αυτά τα έχει ήδη μέσα, βλέπετε. Ας αφήσουμε αυτό για έτσι τυπικά, για αρχή. Και όταν έχεις τα notification, πώς θες να ακούγεται. Μια χαρά, γνωστή ήχη. Ήχη Android, θα έλεγα, αφού πρόκειται για Android. Ας αφήσουμε αυτό. Και το alarm μας. Ας αφήσουμε αυτό που είχε. Πάρα πολύ ωραία. Ρύθμιση λοιπόν των ήχων και την έντασή τους κανονικότατα. Το πώς θέλουμε να φαίνεται και εδώ πέρα έχουμε κάτι σημαντικό. Μπορούμε να έχουμε την επιλογή του Always on Display, αφού πρόκειται για AMOLED οθόνη, όπου μπορεί να δείχνει συνέχεια την ώρα και θα δούμε πώς. Θέλετε να το δούμε ευθύς αμέσως? Καταρχήν να βάλω στο 1 λεπτό να κλείνει η οθόνη για να γίνεται και πιο εύκολα το βίντεο, ενώ και το brightness είπαμε το έχουμε στο μεσαίο, το έχουμε ρυθμίσει ήδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Όταν κλείνω την οθόνη, βλέπουμε αυτό το αναλογικό ρολόι να φαίνεται μόνιμα, ούτως ώστε ακόμα και όταν δεν το χρησιμοποιούμε να μας δείχνει την ώρα. Φυσικά, γυρνώντας έτσι και εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει τον ανασύκωμα του καρπού, θα επανέλθει στην αρχική οθόνη αυτή. Το οποίο είπαμε ρυθμίζεται και από εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, όμως όπως είπαμε κλείνουμε την οθόνη και δείχνει έτσι με ένα αχνό φως την ώρα για να μην σου τρώει και πολύ την μπαταρία. Εντάξει, βλέπετε τώρα το κούνησα και άνοιξε. Εδώ πέρα η ώρα, κουνάω το ρολόι, ανοίγει η οθόνη. Και έτσι έχεις και την κανονική σου οθόνη. Συνεχίζουμε όμως με το μενού. Καταρχήν εδώ να πω στο Watch Face το συγκεκριμένο μου αρέσει γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει τους καρδιακούς παλμούς, τον καιρό, την μπαταρία, την ώρα, τα βήματα. Τα έχει όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το Watch Face παρεπιπτόντως. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μενού. Στα settings είχαμε mini, όπου έχουμε και το application, πώς θέλεις να εμφανίζονται το style του, σαν arc ή σαν round. Ok, επιλογές πολλές. Connectivity με Wi-Fi, γίνεται και Wi-Fi hotspot, το συγκεκριμένο smartwatch, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Airplane mode, το GPS μας, όλα αναλυτικά, κανονικό Android, πάρα πολύ ωραία. Και όλα αυτά, είπαμε, σε κανονική τιμή των 140 ευρώ, κουπόνι κάτω που σας έχω, δεν θα πιστέψετε την τιμή, απλά τσεκάρετε την περιγραφή, με όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, το Wi-Fi μας, όπου επιλέγουμε το connectivity το οποίο θέλουμε. Θα το κάνουμε αργότερα. Προς το παρόν συνεχίζουμε. Έχουμε το gesture, screen on raising, το γνωστό. Έχεις power saving, σου δείχνει εδώ τα στοιχεία με την μπαταρία. Language and input, έχουμε ήδη βάλει τη γλώσσα. Θα δούμε αν δέχεται και ελληνικό μενού σε κάποιο update. Ελληνικούς χαρακτήρες πάντως σίγουρα δέχεται, να το έχετε υπόψη. Οπότε δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε το reset, uninstall κάποιο application. Έχουμε το About Watch, όπου έχουμε εδώ πέρα όλα τα στοιχεία για το Thor 5, με όλα αναλυτικά. Και στο More μπορούμε να βρούμε τα accounts μας, τα Google Play Services, για να συνδεθούμε κανονικά με το Google Play, με το account το δικό μας, το λογαριασμό μας, και να κατεβάσουμε όλα τα application τα οποία θέλουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα τη RAM μας, όπου είπαμε έχουμε 2 GB και χρησιμοποιούνται τα 8-15 μέχρι στιγμής, ήδη από μόνο του, ενώ το storage με τα... Έχουμε 16 GB με το 5,10 ήδη κατηλημένο με αυτά που έχουν βάλει από μόνοι τους μέσα. Έχουμε άλλα 11 σχεδόν στη διάθεσή μας για να βάλουμε τα settings μας, όλα εδώ αναλυτικά με το browser application, αν θέλεις να βάλεις κάποιο default, το WhatsApp, τα SMS applications, όλα αναλυτικά. Αυτό λοιπόν ήταν στα settings. Έχουμε το browser εδώ κανονικά για να συνδεθούμε στο ίντερνετ, βλέπετε. Κανονικότατα, μια άνετη οθόνη η οποία είναι στις 1,39 ίντσες. Εδώ όλα όσα κατεβάζουμε και αποθηκεύονται, το ημερολόγιό μας, πάρα πολύ ωραία, το ρολόι μας, το οποίο ρυθμίζουμε την ώρα αν θέλουμε, εφόσον συνδεθεί στο ίντερνετ φυσικά, συνδέεται αυτόματα. Και πριν πάμε στην κάμερα και τον gallery, πάμε να δούμε μουσική, θα επιστρέψουμε για την κάμερα για να δούμε. Η μουσική μας, Sound Recorder. Μπορείς να κάνεις ηχογράφηση, πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. File management, όπου σου λέει εδώ πέρα τα διαθεσιμότητα,
και βλέπεις εδώ πέρα όλους τους φακέλους που διαθέτει μέσα το smartwatch. Σε αυτό το σημείο να πω ότι συνδέοντας το καλώδιο της φόρτισης, επειδή βγαίνει σε USB, αν το βάλεις στον υπολογιστή σου, τότε το smartwatch συνδέεται με τον υπολογιστή και ό,τι αρχείο έχεις εδώ μέσα στο ρολόι μπορείς να το μεταφέρεις στον υπολογιστή σου, αλλά και το ανάποδο από τον υπολογιστή σου να μεταφέρεις αρχεία μέσα στο smartwatch. Λοιπόν, κατά μέτρηση της, εδώ πέρα, των καρδιακών παλμών, βλέπετε έχει ενεργοποιηθεί, βάζω το δάχτυλό μου και αρχίζει και μετράει κανονικά. Έχουμε το fitness μας, όπου βλέπουμε εδώ με όμορφες φωτογραφίες τα διάφορα αθλήματα τα οποία διαθέτει. Σύνολο είναι καμιά δεκαριά, ναι, αυτά. Κάτι το οποίο μπορείς να βρεις, βλέπεις εδώ πέρα και τα records τα οποία έχει, κάνεις τον back σου, κάτι το οποίο μπορείς να βρεις και από εδώ. Με άλλο τρόπο. Κάνοντας λίγο δεξιά ακόμα, βλέπεις όλα τα αθλήματα σε κλασική μορφή μενού, ενώ όπως είδαμε μπορείς να το δεις και εδώ με τις φωτογραφιούλες τους. Πάρα πολύ ωραία. Ο καιρός μας, όπου συνδέεται και μας τον δείχνει. Bixby. Είναι το Google Assistant, το οποίο ενεργοποιείται μόλις είσαι στο ίντερνετ, το Play Store, για να κατεβάσεις ό,τι application θέλεις. Κανονικότατα, εφόσον συνδεθείς στο ίντερνετ. Θα τα δούμε αυτά στις εντυπώσεις όπου θα τα έχω οργανώσει όλα και θα τα δούμε στη πράξη. Google Maps, κανονικότατα, πάρα πολύ χρήσιμο application για το smartwatch. Ο Assistant πάλι, Sports Targets, για να βάλεις τα targets που τα είδαμε και πριν. Long Standby, όπου αυτό είναι το δεύτερο smartwatch στην ουσία που είπαμε ότι έχει μέσα εδώ, το οποίο μας προσφέρει το dual chipset, μας προσφέρει οικονομία μπαταρίας, αλλά έχουμε πολύ πολύ απλά πραγματάκια. Με αυτό εδώ πέρα το Always Stamina μας το δείχνει όταν το έχεις στην μορφή της μπαταρίας να είναι, να σώζεται η μπαταρία πιο γρήγορα και τώρα γυρνάμε στο άλλο μενού, ούτως ώστε να κάνουμε, να δούμε την μπαταρία να μην φεύγει στη μία μέρα που σας είπα. Όμως είναι πιο απλή μορφή, δονήθηκε τώρα που άλλαξε, βλέπετε την ώρα, τις θερμίδες, τα βήματα τα οποία κάνουμε. Πατώντας το κουμπί αυτό μας τα δείχνει εδώ αναλυτικά. Εδώ η καρδιακή παλμή, η οποία τους μετράει και πάμε πίσω. Το ανάποδο γίνεται πατώντας το back. Αυτά όμως, δεν έχει τίποτε άλλο και απλά το έχει σαν ένα απλό smartwatch που σου δείχνει τα βασικά πράγματα. Για να γυρίσει πάλι στην επόμενη μορφή, πρέπει να πατήσει το power για 3 δευτερόλεπτα και αυτόματα ουσιαστικά κάνει επανεκκίνηση και πάει στην αρχική μορφή του κανονικού smartwatch, smartphone στην ουσία, το οποίο θα πάρει κάμποση ώρα για να γυρίσει σε αυτή τη μορφή, οπότε δεν είναι ότι πιο εύκολο στο να γυρίζεις, μάλλον εύκολο είναι, δεν είναι το πιο γρήγορο στο να γυρίζει από τη μία μορφή στην άλλη, ενώ βλέπετε από την κανονική στην απλή πάει άμεσα, από την απλή στην κανονική κάνει κάμποση ώρα, γιατί ουσιαστικά πρέπει να φορτώσει όλο το λογισμικό του Android. Αυτό είναι ένα μικρό μειονέκτημα, είναι μια λεπτομέρεια μεν, αλλά μειονέκτημα. Βλέπετε, κάνει κανονικά το preparing, όπως κάναμε στην αρχή που το κάναμε start. Λοιπόν, και βλέπετε ήδη για πόση ώρα είμαστε και μιλάμε και βλέπουμε το μενού, έχει φάει 5% μπαταρίας, έτσι, και ακόμα ίντερνετ δεν έχει μπει μέσα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι για μένα μέσο χρήστη γύρω στη μία μέρα το πολύ. Το βραδάκι το βάζεις για φόρτιση. Συνεχίζουμε με το μενού όπου είχαμε μείνει στο Long Standby και στο App Store, το οποίο μπαίνεις για να βρεις άλλα πραγματάκια, φυσικά εφόσον είσαι στο ίντερνετ. Και πάμε τώρα στο άλλο καλό της υπόθεσης, του συγκεκριμένου smartwatch, το οποίο δεν είναι άλλο από την κάμερά του. 8 megapixel κάμερα. Selfie κάμερα και εδώ είμαστε. Βλέπετε εμένα να τραβάω το βίντεο. Πάμε να τραβήξουμε λίγο, να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Βλέπουμε λοιπόν, αυτή είναι η ποιότητα των 8 megapixel στο βίντεο. Θα το τραβάω και αυτή τη στιγμή ακούγεται ο ήχος σε εμένα, για να δούμε και πώς θα αποδώσει το smartwatch όταν θα το παίξουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε να το σταματήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη φωτογραφία. Το κάναμε save. Πάμε τώρα για να τραβήξουμε και μια φωτογραφία. Στα 8 megapixel φωτογραφία παρακαλώ. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά ήτανε.
πάμε back και πάμε στο gallery να βρούμε αυτά που τραβήξαμε. Καταρχήν, πάμε να δούμε τη φωτογραφία μας, όπου... Θα τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Βλέπουμε λοιπόν αυτή μάλλον το βίντεο. Των 8 Ακούμε. Στο βίντεο. Θα το τραβάω και αυτή τη στιγμή ακούγεται ο ήχος σε εμένα, για να δούμε και πώς θα αποδώσει το smartwatch. Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η απόδοση του. Πάμε να δούμε και τη φωτογραφία που τραβήξαμε και αυτό που μπορείτε να δείτε είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνεις και zoom. Πολύ καλό zoom, όπου βλέπεις τα 8 megapixel της φωτογραφίας ότι ισχύουνε. Κάνοντας διπλό κλικ πάει πιο κοντά. Ένα, δύο, το full κοντά και στο τέλος έτσι. Φυσικά κάνεις και με τα δάχτυλά σου να το φέρεις εκεί που θέλεις και να εστιάσεις και μετά διπλό κλικ να επανέλθει πίσω η φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία, όπως είπαμε, μπορούμε να τη μεταφέρουμε στον υπολογιστή μας μέσω του καλωδίου αυτού που είναι ο φορτιστής και το συνδέεις στο USB με μια θύρα στον υπολογιστή σου. Γενικά, πάρα πολύ καλή η απόδοσή του. Πάρα πολύ καλή. Μ' άρεσε και η κάμερά του. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να κάνεις και βιντεοκλήσεις. Να μιλάς με το smartwatch με κάποιον μέσω κάποιου application, του Zoom, του Messenger, του Skype, ό,τι εσύ θέλεις. Αλλά να έχεις πάντα υπόψη σου ότι η μπαταρία πέφτει νερό. Εντάξει, οπότε αυτό το καλωδιάκι καλό είναι να το έχεις πάντα μαζί σου, ανά πάσα στιγμή να κάνεις και την ανάλογη φόρτιση. Όμως, για τα χρήματα τα οποία το βρίσκεις αυτή τη στιγμή, και είναι και ο λόγος που σας δείχνω το Z Blaze Thor 5. Διότι τώρα που θα βλέπετε το βίντεο θα μου πείτε, μα ρε φίλε, έχει βγει το Thor 6. Ναι, έχει βγει το Thor 6, σίγουρα. Και μάλιστα με κάποια πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. Αλλά δώσε 150 ευρώ. Τα έχεις, δώσ' τα με γεια σου, με χαρά σου. Αν θέλεις όμως τέτοια ποιότητα smartwatch που να είναι πραγματικά καλό σε αυτό που κάνει και να δώσεις τα μισά χρήματα από αυτό που μόλις σας είπα, με το κουπονάκι το οποίο θα σας έχω κάτω, νομίζω τότε αξίζει αυτό εδώ το Thor 5 με το Always On Display που βλέπετε και όλα αυτά που σας έδειξα. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Στις εντυπώσεις που θα ανεβάσω σε λίγες μέρες αφού θα το έχω φορέσει για να δω, να το χειριστώ, να το διαχειριστώ με όλες τις δυνατότητες οποίες έχει, θα δούμε και το application, θα δούμε και τη σύνδεση στο ίντερνετ, θα βάλουμε και SIM κάρτα μέσα με το βοήθεια του κατσαβιδιού και θα δούμε πώς αποδίδει. Και φυσικά θα το βαθμολογήσουμε στη δική μας Smartwatchpedia, την οποία έχουμε εδώ στο κανάλι μας, με όλα τα smartwatch. Αυτό λοιπόν ήταν το Thor 5 από τη Z Blaze. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, κάνε ένα subscribe. Πάτα και το καμπανάκι να μην χάσεις άλλα βίντεο τα οποία θα έρθουν στο μέλλον, με smartwatch και όχι μόνο. Και φυσικά πάτα το like αν σου άρεσε αυτό που μόλις είδες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, εσύ μην ξεχάσεις να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας. Link θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Και να περνάτε όλοι καλά και να είστε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους!